Ιδιαίτερα προσεκτική τη νύχτα εμφανίζονται επαγγελματίες του ταξί στην πόλη του Βόλου μετά τις τελευταίες επιθέσεις σε οδηγούς. Τα περιστατικά θορύβησαν όχι μόνο τον κλάδο του ταξί αλλά και ολόκληρη την πόλη. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός για τους επαγγελματίες που δέχθηκαν επιθέσεις από διαταραγμένα άτομα. Ο πρόεδρος του ραδιοταξί Βόλος Τάξη τοποθετήθηκε στον Άστρα αναφορικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά και επισήμανε ότι το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες κάποιο νέο συμβάν. Ναι, είχαμε ένα τέτοιο γεγονός πριν 20 ημέρες. Ευτυχώς δεν έχει ξαναγίνει και εννοείται ότι δεν θέλουμε να ξαναγίνει ούτε δικό μας συνάδελφος να εμπλακεί σε τέτοιο επεισόδιο. Αυτό που παρατηρείται επανειλημμένα και προς μια συγκεκριμένη περιοχή, επειδή υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα, δεν πληρώνουν και ήδη εμείς σαν ραδιοταξί αρχίζουμε και μειώνουμε τις κλήσεις και να πάνε οχήματα δικά μας να εξυπηρετήσουν κόσμο προς από εκεί αλλά και από εκείνη την περιοχή, δεδομένου ότι παίρνουν ταξί και δεν πληρώνουν. Οπότε και εμείς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο δεν εξυπηρετούμε συχνά αυτή την περιοχή. Το μήνυμα πάντως είναι συγκεκριμένο προς κάθε αρμόδια αρχή και ειδικότερα τις αρχές και την αστυνομία. Εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα να απλωθεί δίχτυα ασφαλείας για τους επαγγελματίες στο ταξί, με τους περισσότερους να παλεύουν για το μεροκάματος οι οικογενειάρχες σε καθημερινό επίπεδο.